Πάμε στο Λονδίνο, πάμε στο Θανάση Καβό. Προετοιμάζεται και ο Θανάσης για την στέψη. Αν την μεταδώσουμε, θα μεταδώσουμε εδώ από το Sky. Όλα, γεια σου Θανάση, καλημέρα. Καλημέρα Θανάση. Καλή σας ημέρα. Σήμερα κυκλοφόρησαν και τα πρώτα γραμματόσημα για τη στέψη. Επιπλέον στον Τζίρο. Η στέψη ανάρπαστα θα γίνουν και αυτά. Ναι, διότι πράγματι, πέρα από επιχείρηση, όπως είπατε πολύ σωστά, τόσα πολλά εμπορεύματα πλέον είναι, αρχίζουν και εμφανίζονται παντού, στο κεντρικό και όχι μόνο Λονδίνο, είναι παράλληλα και ένα μεγάλο πανηγύρι για τους Βρετανούς. Να πω δε ότι το Σάββατο, το μεθεπόμενο Σάββατο, 6 Μαΐου, είναι η στέψη. Στις 7 του μήνα έχουμε το μεγάλο lunch out, δηλαδή η πέθρια πάρτι στους δρόμους. Το βράδυ εκείνο η μεγάλη συναυλία στο Windsor και τη Δευτέρα έχει δοθεί πρόσθετη αργία για τους Βρετανούς. Επομένως είναι ένα πανηγύρι για όλους. Αλλά βέβαια μιλάμε και για μια ιστορική τελετή με ένα τελετουργικό που μας πάει πίσω μια χιλιετία. Μια ιστορική στιγμή, όπως και να το δει κανείς, ιδίως αν θυμηθούμε ότι η προηγούμενη στέψη είχε γίνει πριν από πάρα πολλές δεκαετίες, το 1953. Σωστό, ναι. Σωστό. Μάλιστα, Θανάση, ευχαριστούμε πολύ. Να σε λοιπόν, καλά, μάλλον, θες να, αν μπορείς, μείνε μαζί μας, γιατί θα υποδεχτούμε όλοι μαζί τον κύριο Θέμη Προδρομάκη, είναι καθηγητής νανοτεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο του Ενδιβούργου. Και θα ρωτήσετε γιατί τον έχετε τον κύριο Προδρομάκη καλεσμένο. Ας σας εξηγήσουμε. Τις προάλλες είχε βγει ο Θανάσης εδώ και μας εξηγούσε ότι έχει γίνει κόντρα του Καρόλου με την Αγγλικανική Εκκλησία για το τελετουργικό. Γιατί ο Κάρολος Θανάση, αν τα λέω καλά, προσέθεσε στο τελετουργικό Βυζαντινούς ύμνους. Σωστά. Γενικά ο Κάρολος προσπαθεί κάπως να εξυγχρονίσει τη τελετή για να αντικατοπτρίζει όλη την σύγχρονη Βρετανία και έχει ζητήσει προσωπικά να συμπεριληφθεί και ελληνορθόδοξη μουσική, όπως είπε, στην τελετή στέψης. Μέλος λοιπόν της Βυζαντινής Χοροδίας. Να μας εξηγήσει τι ακριβώς θα συμβεί. Σωστό. Γιατί είναι μέλος της Χοροδίας. Γεια σας κύριε Προδρομάκη, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο κύριος. Λοιπόν, τώρα εσείς θα ψάλετε εκείνη την ημέρα με τη Βυζαντινή Χοροδία. Ναι, ήταν μια πολύ ωραία έκπληξη να λάβουμε την πρόσκληση για να παραβρεθούμε σε αυτή την ιστορική στιγμή, στη στέψη του βασιλιά Καρόλου. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει κόντρα απαραίτητα με το τελετουργικό. Όπως γνωρίζετε, η τελετή της στέψης είναι μια τελετή που έχει γραφτεί αρχικά στα λατινικά πριν από σχεδόν 9 αιώνες και μεταφράστηκε μεταγενέστερα με τη μεταρρύθμιση τον 16ο αιώνα. Οπότε είναι μια παράλληλη παράδοση, θα έλεγα, με την ορθόδοξη παράδοση. Τι τροπάρια θα ψάλετε τώρα? Είναι κάτι το οποίο γνωρίζουμε εμείς, είναι κάτι που το ακούμε κι εμείς, είναι κάποιο ξεχωριστό? Δυστυχώς δεν μπορώ να σας αποκαλύψω αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει μεγάλη εχεμήθεια γύρω από το τι ακριβώς θα παρουσιαστεί εκείνη την ημέρα το Σάββατο. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι είναι κάποιος σχετικός ορθόδοξος ψαλμός στα ελληνικά με βυζαντινή μουσική που θα αποδοθεί από ένα μικρό σύνολο ιεροψαλτών που είναι σχετικά με το χρήσμα των βασιλέων. Κάνετε πρόβες τώρα όλο αυτό το διάστημα? Βεβαίως, ξεκινάμε και την επόμενη εβδομάδα πολύ πιο εντατικά, θα έλεγα. Μάλιστα. Και η διάρκεια? Θα είναι γύρω στα 3 με 4 λεπτά η δικιά μας η συμμετοχή, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι θα είναι αρκετές και χοροδίες και προφανώς θα πρέπει αυτό να εισαχθεί με έναν όμορφο τρόπο μέσα στην όλη τελετή της στέψης. Και μια κλισέ δημοσιογραφική ερώτηση, πώς αισθάνεστε που θα είστε μέρος μιας ιστορικής στιγμής σε κάθε περίπτωση? Σίγουρα είναι κάτι το ιδιαίτερα τιμητικό. Νομίζω το ανέφερε και ο Θανάσης πιο πριν ότι εν συγκρίση με την στέψη της Βασίλισσας Ελισάβετ θα είναι το 1/4 των ατόμων που θα ακολουθήσουν, θα είναι στην τελετή στέψη. Θα είναι γύρω στις 2.000 άτομα στο αβαίο του Westminster. Όπως κάποιος φίλος μου έλεγε, σχεδόν οι μισοί λόρδοι δεν έχουν καλεστεί, γιατί θα είναι πολύ περιορισμένος ο αριθμός. Οπότε είναι διπλή η τιμή, θα έλεγα. Και προφανώς ακόμα πιο μεγάλη τιμή το ότι εκπροσωπούμε και την Ελλάδα και με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε και εμείς και στο να τιμήσει με αυτόν τον τρόπο και ο βασιλιάς Κάρολος την μνήμη του πατέρα του που είχε ελληνικές κατάβολες. Ο Φίλιππος, βεβαίως. Από πόσα μέλη αποτελείται η χοροδία και είναι όλοι Έλληνες, είστε όλοι Έλληνες?
Ναι, όλοι οι Έλληνες είναι 7 άτομα και ουσιαστικά αποτελείται από ιεροψάλτες που είναι από την Αρχιεπισκοπή Θυατήρων αλλά και από την Ελλάδα και υπό την καθοδήγηση του Αλέξανδρου Λίγκα, ο οποίος έρχεται από την Αμερική για αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολλά συγχαρητήρια. Με το σε καλό. Ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια. Δεν ξέρω, Θανάση, θες να ρωτήσεις κάτι, να προσθέσεις κάτι σε αυτό. Περιμένουμε να το δούμε αυτό. Έτσι απλά θέλω να πω, υποθέτω ο κύριος Πλωτρομάκης θα το έχει αντιληφθεί, αλλά για να το μεταφέρουμε ότι από τις επιλογές που έχει κάνει ο ίδιος ο βασιλιάς Κάρολος για τη τελετή στέψης του, αυτή που έχει συγκεντρώσει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ακριβώς η επιλογή της παρουσίας της χοροδίας, στην οποία συμμετέχει ο κύριος Πλωτρομάκης. Όλοι τονίζουν ότι είναι ένας φόρος τιμής, όπως ανέφερε στον πατέρα του, τον πρίγκιπα Φίλιππο. Αλλά δεν είναι το μόνο στοιχείο με το οποίο προσπαθεί ο βασιλιάς Κάρολος να επεκτείνει, αν θέλετε, το ενδιαφέρον για αυτή τη τελετή. Χθες πληροφορηθήκαμε ότι τα σύμβολα της βασιλικής εξουσίας, που θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στη στέψη, θα τα μεταφέρουν στο αβαίο του Westminster εκπρόσωποι από διάφορες εθνικές κοινότητες εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και επίσης υπάρχει πληροφορία, και εκεί έγινε, αν θέλετε, λίγο και αυτή η μικρή αντιπαράθεση, ότι μετά από τον όρκο, που είναι το δεύτερο στάδιο της τελετής, με το οποίο ορκίζεται μεταξύ άλλων να υπερασπίζεται και την Εκκλησία της Αγγλίας, ως επικεφαλής της ο Κάρολος, ενδεχομένως να προσθέσει κάποια λόγια που θα αναφέρονται και στα υπόλοιπα θρησκεύματα ή δόγματα, τα οποία πλέον είναι κοινός τόπος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Πλωτρομάκη, συγχαρητήρια. Με το καλό, καλή εμφάνιση. Περιμένουμε να το δούμε βεβαίως με μεγάλη αγωνία την εμφάνισή σας. Και κάποια στιγμή να τα πούμε και για την νανοτεχνολογία, να μας διαφωτίσετε που είναι και το αντικείμενό σας. Να είστε καλά. Σας καλημερίζουμε. Να είστε καλά.